Νέα ερωτήματα για ακόμη μια φορά για η ένταξη τη μελέτη για τον οδικό άξονα Ιωάννη Ινών Κακαβιά. Η δημοπράτηση του έργου βεβαίω και δεν έγινε, ανταυτού η μελέτη με προπολογισμό 1,8 εκατομμύρια εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση τον Δεκέμβριο του 2023. Η πράξη ένταξη περιλαμβάνει δημοπράτηση, ανάθεση και παρακολούθηση εκπόνησης των μελετών, υποστήριξη και εξασφάλιση καθώ και διαχείριση χρηματοδότηση. Ο πρόεδρο Ένωση Ξενοδόχων, Ιωαννίνων Στάθη, χιούτη, ρωτήθηκε για το θέμα, μια και η Ένωση έχει πολλέ φορέ θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα και είναι ψηλά στην ατζέντα των θεμάτων που θέτει με κάθε ευκαιρία. Οι καθυστερήσει είναι μεγάλο ζήτημα, αρκέστηκε να δηλώσει ο κ. Χιούτη, φανερά απογοητευμένο από τι συνεχεί μεταθέσει και τι αλλαγέ στι ημερομηνίε. Για ακόμη μια φορά πάντω γίνεται ξεκάθαρο ότι οι καθυστερήσει είναι μεγάλε, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει συνολική ανησυχία για την πορεία του συγκεκριμένου έργου. Εννοείται, μα προβληματίζει διότι με βάση τι εξαγγελίε τη ελληνική πολιτεία θα έπρεπε εντό του τριμήνου του 2023 να δημοπρατηθεί ο συγκεκριμένο οδικό άξονα. Τώρα η συγκεκριμένη κατασκευή καθυστερεί με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανεπτυξιακή πορεία του προορισμού και τη περιοχή. Και τι συνεπάγεται, κύριε Σιώτη, τι εμπεσμό συνεπάγεται. Ναξί, καθυστέρηση μεγάλη.